Η παράταξη της Δημοκρατικής Συνεργασίας και των Ανεξάρτητων Κινήσεων ήταν η μεγάλη νικήτρια στις χθεσινές εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Παιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης. Πιο συγκεκριμένα, η παράταξη της Δημοκρατικής Συνεργασίας έλαβε 159 ψήφους και 3 έδρες. Η παράταξη Ενωτικό πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ 132 ψήφους και 2 έδρες. Η ΔΑΚΕ 126 ψήφους, εκλέγοντας επίσης 2 έδρες, ενώ μία έδρα εξέλεξε το ΠΑΜΕ με 62 ψήφους. Και μία ο ανεξάρτητος υποψήφιος, κ. Κυριακόπουλος, που έλαβε 43 ψήφους και μία έδρα. Στις εκλογές για τους αντιπροσώπους στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, η DC έλαβε 152 ψήφους, εκλέγοντας 2 αντιπροσώπους της Ουρανία Βασιλάκου και Αθανάσιο Κοτούλα. Η ΔΑΚΕ με 140 εξέλεξε επίσης 2 αντιπροσώπους του Θωμά Βελώνη και Κωνσταντίνο Σεμερτζίδη, ενώ η παράταξη Ενωτικό εξέλεξε 2 αντιπροσώπους του Γιώργο Χαλβατζή και Νίκο Κοζικόπουλο. Με 52 ψήφους το ΠΑΜΕ και ο κύριος Κυριακόπουλος με 46 δεν κατάφεραν να εκλέξουν αντιπρόσωπο.